Ζήσε γάιδαρ να φας το μάι τριφύλι. Δεν είναι ακρίβεια, είναι στροκέρδια. Σημαντικό αγκάθι για την Ελλάδα παραμένει η εκρηκτική κατάσταση για την ακρίβεια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το δείκτη του πληθωρισμού για τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό να διαμορφώνεται στο 7,1% για τον Ιανουάριο, ενώ ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν πως φέτος θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με όσα αναμένει η κυβέρνηση. Η καθημερινότητα είναι δυσβάσταχτη, ο κόσμος υποφέρει, δεν υπάρχει έλεος, δεν βλέπουμε τίποτα στο φως. Η ακρίβεια είναι αβάσταχτη, απλησίαστα. Το εισόδημα του εργαζόμενου και του συνταξιούχου δεν επαρκεί. Πρωταθλητές των ανατιμήσεων το 2023 αναδεικνύονται τα απορρυπαντικά και τα καθαριστικά, με τις αυξήσεις των τιμών να φτάνουν στο 11%, ακολουθούν τα υλικά μαγειρικής με αυξήσεις τιμών 8,8% και τα σνακ με αυξήσεις τιμών 8%. Οι μικρότερες αυξήσεις τιμών καταγράφηκαν στα αλκοολούχα ποτά με μόλις 3,2%. Είναι απλησίαστες οι τιμές, δύσκολα τα βγάζει πέρα μια μέση οικογένεια. Να δούμε τώρα. Πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ. Εντάξει, προσπαθούμε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Δεν είναι εύκολο. Πολύ δύσκολο. Βλέπετε μειώσεις εσείς πουθενά? Όχι. Δεν έχω δει τίποτα. Ακρίβεια. Όλα έχουν πάρει προς τα πάνω. Εδώ επικρατεί σχροκέρδια. Δεν είναι ακρίβεια. Είναι σχροκέρδια. Ανεξέλεγκτη. Ακριβά τα βρίσκω όλα. Τίποτα προς τα κάτω δεν πάει. Γίνονται αυξήσεις, αλλά δεν νομίζω ότι. Γιατί κάθε μέρα ανεβαίνουν. 2, 3, 4 και σιγά σιγά εβδομάδα με εβδομάδα ανεβαίνουν πάρα πολύ. Έγινε μια αύξηση, αλλά όλα τα τρόφιμα αυτά έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν ψηλά. Ο άντρας μου είναι με ένα μεροκάμωτο είναι, που μένουμε εδώ στο χωριό. Οι αυξήσεις που κάνει στους μισθούς η κυβέρνηση βοηθούνε? Τίποτα. Δεν βοηθάνε. Όχι, τίποτα. Όταν πάει ο άντρας με 67 χρονών θα πάρει μια σύνταξη στα 350 ευρώ στο λόγα. Γεγονός, η οικονομική πολιτική γενικά του τελευταίου διαστήματος έχει εξαθλειώσει τις οικογένειες, έχει εξαθλειώσει τα νοικοκυριά και ο κόσμος αδυνατεί. Είμαστε οι πιο φτωχοί. Όλες οι μισθοί και όλες οι συντάξεις φεύγουν στα έμφυα. Έχουν γίνει όμως αυξήσεις στους κατώτατους. Εντάξει, 20 ευρώ και 25 ευρώ θεωρείται αμεληταίο το ποσό, αλλά ότι υπάρχει φτώχεια υπάρχει, δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Κάποτε παίρναμε, ψωνίζαμε, αγοράζαμε και μένανε. Τώρα δεν μένει τίποτα. Όσες και αυξήσεις να γίνουν, όταν ο κατώτατος μισθός δεν ανταποκρίνεται στην ακρίβεια των τιμών, των ενοικίων και γενικότερα της ζωής, θα εξακολουθήσει η φτώχεια να υπάρχει. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το σύστημα Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας, 7 στους 10 Έλληνες αμείβονται με μισθό μικρότερο από 1.000 ευρώ καθαρά. Το 50% των εργαζομένων αμείβεται με κάτω από 861 ευρώ καθαρά, την ώρα που το μηνιαίο και εκτιμόμενο μηνιαίο κόστος στη χώρα μας για μια τετραμελή οικογένεια είναι τα 2.766 ευρώ χωρίς ενίκιο και για ένα άτομο 807,4 ευρώ χωρίς επίσης ενίκιο.